Άγιο είχαν μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και διερχόμενοι από την οδό Εμμανουήλ Ξάνθου στον Κατσαμπά, όπου βρίσκεται το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Δεν ήταν ώρα μαθημάτων, ευτυχώς. Και ευτυχώς που δεν περνούσε κανένας άνθρωπος, γιατί όπως βλέπετε θα είχε χτυπήσει σίγουρα. Τμήμα του τυχείου, πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένα τα κάγκελα του προάβλιου του σχολείου, κατέρευσε λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για το σχόλασμα. Άμεσα βάλαμε την κόκκινη κορδέλα, ήταν προς το τέλος του προγράμματος του ορολογίου. Την κόκκινη κορδέλα ενημερώσαμε όπως οφείλαμε την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η αλήθεια είναι ανταποκρίθηκαν άμεσα, ήρθανε, δέσανε τα κάγκελα με τα δέντρα για να μην πέσουν. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το τυχείο καταραίει με τις παρεμβάσεις να είναι αποσπασματικές. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό όμως. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει γίνει στο πλαϊνό μέρος, σε δρόμο που δεν έχει τόση κυκλοφορία. Ήρθανε, το επιδιόρθωσαν. Το θέμα είναι το παραμένει. Άρα γιατί πέφτει συνέχεια η αυλή, υπάρχει πρόβλημα στο κτίριο, είναι λόγω παλαιότητας, υπάρχουν προβλήματα στις κατασκευές? Το κτίριο είναι φτιαγμένο από το 1987. Εννοείται ότι έχει διάφορα προβλήματα, προσπαθούμε τα αντιμετωπίζουμε. Τώρα αυτό το σημείο ακριβώς εδώ στα κάγκελα είναι κάτι που αφορά την επικινδυνότητα και έξω πλέον, τους πεζούς και τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια τα οποία περνάνε απ' έξω. Τον περασμένο Οκτώβριο είχαμε επισκεφτεί τον κύριο Αναστασάκη, όπου τον είχαμε ενημερώσει και για τα προβλήματα που υπάρχουν στο κτίριό μας. Μας είχε πει για μια μικρή καθυστέρηση ότι θα υπήρχε σε όλη τη διαδικασία, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόση, μέχρι που έγινε το κακό, όπως βλέπετε. Όπως τονίζουν μαθητές, καθηγητές και γονείς, ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή, καθώς καθημερινά οι μαθητές υποβάλλονται σε δοκιμασία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν σωστοί δρόμοι και διαβάσεις για την είσοδο και την έξοδο των μαθητών από το σχολείο. Πολλοί δεν ξέρουν ότι είναι σχολείο, δεν υπάρχουν σήματα που να το δείχνουν αυτό. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμοι για τα παιδιά εδώ. Υπάρχουν αυλές. Το είχαμε πει και αυτό. Μπορούν να γίνουν πεζοδρόμια, δεν μπορούν να περάσουν τα παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι τραγική η κατάσταση εδώ πέρα. Και όταν βρέχει, οι δρόμοι πλημμυρίζουν και είναι πολύ επικίνδυνο για τους μαθητές, ειδικά για αυτούς που έρχονται από εδώ, από την Κατηφόρα. Είναι πολύ δύσκολο μην πέσουν. Τα αμάξια τρέχουν επίσης πάρα πολύ γρήγορα. Οι απότομες εναλλαγές στο πλάτος της οδού Εμμανουήλ Ξάνθου και κυρίως η στενότητα του δρόμου μπροστά στην είσοδο του σχολείου είναι κίνδυνος θάνατος για τους μαθητές, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να νιώθουν τυχεροί που μέχρι σήμερα δεν έχουμε θρηνήσει θύματα. Είναι η στροφή, δεν έχουν ορατότητα οι οδηγοί, είναι πολύ επικίνδυνο. Και πιο πάνω, δηλαδή, αν περάσετε και δείτε, προχωρήσετε και δείτε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα.